δείτε απόψε. Στην εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα αναφέρθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Τα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σανδραπέτε λέστηκαν στο Καστελόριζο. Τους Αγίους Αποστόλους Ιάσονα και Σωσίπατρο εόρτασε η Αποστολική Εκκλησία της Κέρκυρας. Και τώρα, το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είναι η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο με την επικαιρότητα της ημέρας στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας, στις τουρκικές προκλήσεις καθώς και στην εξασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Φλώρος στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι θα είμαστε πάντα επίφοβοι για όσους επιθυμούν το κακό της χώρας μας. Είμαστε πολύ ισχυρή χώρα στην περιοχή, αυτό το γνωρίζουν όλοι, και με τις δυνατότητες που έχουμε τώρα και αυτές που θα αποκτήσουμε στο μέλλον, θα πρέπει και θα είμαστε πολύ ελκυστικοί φίλοι και σύμμαχοι για αυτούς που θέλουν να είναι μαζί μας, και αυτοί είναι πάρα πολλοί, και θα είμαστε πάντα επίφοβοι για αυτούς τους επίβουλους οι οποίοι επιθυμούν το κακό της χώρας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις γνωρίζουν και το πώς, γνωρίζουν και το γιατί και ξέρουν και πώς να το κάνουν όταν και αν χρειαστεί ποτέ. Ευχόμεθα να είμαστε τόσο ισχυροί, ούτως ώστε κανείς να μην τολμήσει να το κάνει αυτό, και αυτός είναι ο σκοπός τον οποίο υπηρετώ σαν αρχηγός και θα υπηρετώ μέχρι το τέλος μαζί, επαναλαμβάνω, και εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης γενικώς, αλλά βεβαίως με τη συνεργασία των γενικών επιτελείων σε όλες τις διαστάσεις. Στο φόρουμ μίλησε και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση ίσως μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη συνεννόηση των δύο πλευρών. Όμως δεν πιστεύω πως μακροπρόθεσμα οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας στην περιοχή θα αλλάξουν. Δεν θα ακυρώσουμε καμία παραγγελία επειδή τώρα είμαστε καλύτερα με τους Τουρκούς. Όλη η προσπάθεια αναβάθμισης και ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας συνεχίζεται με αμέτους ρυθμούς, ανέφερε ο Υπουργός. Πάμε να δούμε την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Το Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Λουμποστίνια της Σερβίας επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Αυτός ο τόπος, στισμένος στα θεμέλια της αγάπης, υπήρξε σύμβολο κληρονομιάς, πίστης και ακατάκτητου πνεύματος του λαού μας εδώ και αιώνες, έγραψε ο κύριος Βούτσιτς μεταξύ άλλων στο προφίλ του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία ευνηδιαστική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Θεατίνων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Νικήτας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε την περασμένη Πέμπτη η Χριστιανική Ορθόδοξη Νεολαία Θεατίνων στο Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Bayswater του Λονδίνου. Η εκδήλωση αφορούσε την δεύτερη βραδιά δείπνου και κινηματογράφου με την προβολή της ταινίας «Βίος» στο Ιού Γαβρίλ. Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους νέους, ο Σεβασμιότητος εξέφρασε τη στήριξή του για όλες τις πρωτοβουλίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής που καλλιεργούν την πίστη και την επικοινωνία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Πάμε στο ακριτικό Καστελόριζο, όπου με λαμπρότητα ο Μητροπολίτης Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος τέλεσε σήμερα τα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σανδραπέ. Το τελετουργικό των εγγενείων του Ιερού Ναού ξεκίνησε χθες το απόγευμα, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Χρυσόστομος τέλεσε πρώτων σφραγισμένων πυλών του την ακολουθία του αγιασμού. Τις πύλες άνοιξε ο ανακαινιστής της Εκκλησίας κ. Αθανάσιος Μαρτίνος. Το πρωί μετά την ακολουθία του όρθρου έλαβε χώρα τελετή των εγγενείων και εν συνεχεία στον εγγενιασμένο πλέον Ιερό Ναό, κατάμεστο από κόσμο, ακολούθησε η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κυρίου Χρυσοστόμου. Τη μνήμη των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, των θεμελιωτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κέρκυρας και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κερκύρας, τίμησε σήμερα η τοπική Εκκλησία της Κέρκυρας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαπωνίων Ίσων κ. Νεκτάριος λειτουργήσε και μίλησε στον ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, όπου και είναι η τάφη των Αγίων Αποστόλων. Ο Σεβασμιότατος στο λόγο του αναφέρθηκε στα πρόσωπα των δύο μαθητών του Αποστόλου Παύλου, στους Αγίους Ιάσονα και Σωσίπατρο, που στις αποστολικές του περιοδίες τον συμπαραστάθηκαν και τον βοήθησαν, και έτσι έλαβαν και οι ίδιοι πείρα, αλλά και την γνησιότητα της αποστολικότητας.
σπουδαίο παράδειγμα ανδρείας και τόλμης χαρακτήρισε τις μυροφόρες γυναίκες στο μήνυμά του για την Κυριακή των Μυροφόρων ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλας κ. Παΐσιος. Σπουδαίο και διδακτικό το παράδειγμα ανδρείας και τόλμης είναι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες. Το θάρρος, η τόλμη και η ανδρεία δια την επιτέλεση του ιερού αυτού και θαυμαστού έργου της πίστης και της αγάπης τους προς τον έρωτα της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους εμπνέουν και ενθαρρύνουν τα αναρρύθμιτα πλήθη υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως στην κατά Χριστώ ζωή και μαρτυρία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος. Να μεταφερθούμε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου φιλοξενήθηκε η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Εναβίωση της Ιεράς Μονής Ζητομίσλιτς», που διοργάνωσε το ομώνυμο ίδρυμα στο Μουσείο της Πόλης Ζένιτσα. Η έκθεση άνοιξε αυτή τη φορά στο Μουσείο της Πόλης Ζένιτσα στις 25 Απριλίου ως μέρος της 26ης Διεθνούς Πολιτιστικής Εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα από τις 24 Απριλίου έως τις 23 Μαΐου σύμφωνα με ανακοίνωση της Επισκοπής Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πεμπτουσίας για να ακούσετε αλλά και να αποθηκεύσετε τη σειρά podcast για το Άγιο Φως. Ακούστε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χάρη Σκαρλακίδη για το Άγιο Φως, το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον τάφο του Χριστού. Ο καθηγητής Χάρης Σκαρλακίδης, κάνοντας μια μεγάλη έρευνα, συγκέντρωσε μαρτυρίες και γεγονότα τα οποία αναφέρονται στο Μεγάλο Θαύμα στο Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Τα αποσπάσματα διαβάζει η Μαρθήλια Σβάρνα. Ο δε Πατριάρχης, ευρισκόμενος εκτός του τάφου, αφού ανέγνωσε τις καθιερωμένες επικλήσεις, είδε ξαφνικά το εσωτερικό του μνημείου να έχει γεμίσει με φως. Αμέσως εισήλθε στον τάφο για να λάβει την ιερή φλόγα και εξερχόμενος αντίκρισε έναν ναό που ήταν γεμάτος από το ανέγγυκτο θεϊκό φως. Οι μουσουλμάνοι παρακολουθούσαν με έκπληξη και θαυμασμό. Για να ακούσετε ολόκληρο το podcast επισκεφτείτε το www.pemptousia.gr. Επίσης, διαβάστε σήμερα στο διαδικτυακό περιοδικό της Πεμπτουσίας ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη στάση της Ορθόδοξης θεολογίας απέναντι στα ζώα. Σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ακόμη στο πλούσιο 24ωρο πρόγραμμα του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM μπορείτε να ακούσετε εκπομπές, πνευματικά αναγνώσματα, ομιλίες από γεώριτες πατέρες και μουσικές εκπομπές. Το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας καλύπτει και την αναμετάδοση ακολουθιών. Μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Πεμπτουσία FM μέσα από την ιστοσελίδα της Πεμπτουσίας, ενώ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet. Επανεκδόθηκε και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ιεράς Μαγής Μονής Βοτοπεδίου το έργο του Ιωσίου Ιουστίνου Πόποβιτς με τίτλο «Δογματική. Ορθόδοξη φιλοσοφία της αλήθειας». Η δογματική του Αγίου Ιουστίνου, μολονότι χρησιμοποιήθηκε ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα, είναι στην πραγματικότητα μια εμπειρική δογματική, η οποία δείχνει στον πιστό την οργανική σχέση πίστεως και ζωής. Είναι, όπως γράφει ο ίδιος, το βιωμένο Ευαγγέλιο. Η δογματική αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο για την καθολική και οικουμενική ορθοδοξία. Δογματική, ορθόδοξη φιλοσοφία της αλήθειας, Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr και στο τηλέφωνο 2377 88 8087. Εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μην χάσετε αμέσως μετά το δελτίο την εκπομπή «Πρόσβαση» με θέμα ενορία και εκκλησιαστική ζωή. Χαίρομαι που θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, διότι και οι δύο έχουμε εκ κοιλίας μητρός ίσως έτσι έντονη την εμπειρία της ενορίας, της ζωντανής αυτής κοινότητας. Και θα έλεγα ότι είναι μέσα στο πνεύμα της Αναστάσεως, διότι ακριβώς αρχής εξ αρχής μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, στην ουσία έχουμε την πρώτη εκκλησία μέσα στον κόσμο. Και στις 9.30 παρακολουθήστε την εκπομπή «Πειραιά στο λιμάνι της ψυχής μας» με αφιέρωμα στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος βεβαίως βρίσκεται μόνο στο νου αρχικά των 16 μελών, των 16 ιδρυτικών μελών, οι οποίοι βρίσκονται τον Οκτώβριο του 1894 για να αποφασίσουν για τη μορφή του και την ίδρυσή του. Για περισσότερες ειδήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό πρακτορείο Ορθοδοξία, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο και σε 8 γλώσσες. Χριστός Ανέστη.